Γυναίκες της showbiz, οι οποίες κάποια στιγμή κινδύνευσαν από τους θαυμαστές τους. Mm. Εσένα σου έχει τύχει ποτέ να έχεις κάποιον θαυμαστή που να νιώσεις κάποια στιγμή ότι το έχει παρακάνει? 45. Εσύ ήσουν τότε στον Αντένα που είχε έρθει ένας και πυροβολούσε στην είσοδο του Αγίου Θωμά? Πυροβολούσε. Εσύ, Σταύρο, το θυμάσαι αυτό? Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Και αν δεν είχε πυροβολήσει, τον πιάσαμε πάνω στο πυροβολητό. Πάλι ακόμα σαν ιστορία. Τώρα μιλάμε, όταν πρώτο ξεκίνησε 22 χρόνια πριν στον Αντένα, και... λέω, Αγίου Θωμά, εσύ δεν ήσουν, κανείς σας το θυμάται? Που είχε γίνει χαμός. Γιατί πυροβολούσε για να βγει έξω? Τώρα και εγώ πάνω πάρα πολλά χρόνια περάσαμε. Όχι, παιδί μου, τίποτα. Κάποιο θαυμαστή που το είχε φτιάξει ότι είμαστε ζευγάρι. Και είχε έρθει από κάποιο μέρος από την επαρχία, ούτε ξέρω. Α, και βάλε να τη βάλω. Έχω τη Μενεγάκη. Τώρα δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, μιλάμε 22 χρόνια πριν. Θυμάμαι ότι ο φύλακα που ήταν. Και μεγάλο άνθρωπο. Δεν ήταν όπω είναι σήμερα που υπάρχει μια στρατιά που φυλάνε το κάθε κανάλι. Ήταν ένας παππούλης, μη σας πω. Ένας παραδοσιακός φύλακας. Ναι. Παππούλης. Μεγάλος άνθρωπος. Συνταξιούχος, μπράβο. Καθόταν εκεί, απλά έλεγε περάστε από εδώ, να από εκεί είναι τα γραφεία. Μέχρι εκεί δηλαδή. Ναι. Εδώ δεν το θυμάστε. Δεν ήμουνα. Εγώ στην Ελλάδα το θυμάμαι πολύ έντονα. Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Γιατί για μένα ήταν καινούργια. Κοίτα, μπορεί να μην είχαν πέσει, να πήγε να ρίξει και να το την πέσαν όλοι μαζί. Αλλά το θέμα δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι φαντάστηκε ότι είμαστε ζευγάρι. Ήρθαμε, πάρει να φύγουμε. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Σαν το σφουγγάρα θα την έβγαζε έξω.